Ο αρχαίος τάφος της Αμφίπολης έγινε αστραπιαία το πιο καυτό θέμα του καλοκαιριού και συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον και το φθινόπωρο. Και θα συνεχίζει να κεντρίζει την περιέργεια και τη φαντασία και στις τέσσερις εποχές του χρόνου, μέχρι να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα. Μέχρι να συμβεί αυτό, βέβαια, και μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές εξελίξεις στην ανασκαφή που γίνεται υπό την επίβλεψη της επικεφαλής της όλης διαδικασίας, αρχαιολόγου Κατερίνας Περιστέρη, υπάρχουν και κάποια παράλληλα ζητήματα που προκύπτουν γύρω από το αρχαίο μυστικό και προκαλούν συζητήσεις. Οι τελευταίες πράξεις του συγκεκριμένου σύριαλ είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Και αυτό γιατί, από τη μία, η πλευρά της Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει αποφασισμένη να κινήσει τις διαδικασίες για να ενταχθούν τα αρχαιολογικά ευρήματα του ταφικού μνημείου στην προστασία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Την ώρα που ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων, βέβαια, εξαπολύει μια ολομέτωπη επίθεση προς την κυβέρνηση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για reality και για έναν εμφανώς συλλημένο τάφο. Την ίδια ώρα, η κάμερα του ένα channel και της εκπομπής «Άνθρωποι» με την Χριστίνα Νεφρέμ συνάντησαν τον άνθρωπο αυτόν που με τον πατέρα του ανακάλυψαν την πρώτη πέτρα του μεγαλοπρεπούς αυτού μνημείου. Και αυτοί ήταν οι άνθρωποι που οδήγησαν τον καβαλιώτη αρχαιολόγο Δημήτρη Λαζαρίδη στο σημείο. Η περιοχή εκεί παλαιότερα έβγαζε κάρβουνο και θεώρησε ο πατέρας μου πως είναι ένα άνοιγμα που έχει κάρβουνο εκεί. Όμως μετά, όταν ξεκαθάρισε η κατάσταση των χωμάτων που είχαν πέσει μέσα, φάνηκαν στο βάθος σκάλες και μπροστά ένα φράγμα από πέτρες. Έτσι ήρθε ο Λαζαρίδης μετά από κανένα δυο μέρες, μόλις το είδε, κατάλαβε ότι δεν πρόκειται για μια απλή σπηλιά, αλλά ένα σύνολο από έναν πολιτισμό που έλαχε σε αυτόν η τύχη να το κάνει. Έτσι ανοίξανε τον τάφο, βρέθηκε μια επιτύβια στήλη μέσα, αγγεία, και μετά συνέχισε τις ανασκαφές από το 1956 ο Λαζαρίδης και βρήκε ένα απέραντο νεκροταφείο ελληνιστικών χρόνων. Η πορεία των ερευνών ήταν αυτό το μεγάλο έργο του ελληνιστικού νεκροταφείου που αποκαλύφθηκαν 420 τάφοι, μακεδονικοί τάφοι, διάφορες τομές μέσα στον αρχαιολογικό χώρο, όπως το κλασικό, ο κλασικός περίβολος που είναι 2.400 μέτρα, εκεί που ο Κάσανδρος φυλάκισε την Ροξάνη και τον γιο του. Το 1964, κάνοντας την έρευνα σε όλο τον αρχαιολογικό χώρο, αποφάσισε να κάνει και μία τομή στον λόφο αυτό του Καστά. Εκεί βρήκε τον περίβολο, που βρήκε γύρω 41 μέτρα, με 80 πόντους βάθους, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ο Κασμάς, το Φτιάρι και το Καρότσι. Δεν μπορούσε σιγά να προχωρήσει σιγά σιγά. Συνέχισε το 1965, ήταν και η κυρία Κουκούλη τότε σαν νέα αρχαιολόγος, η προϊσταμένη μετά της εφορίας αρχαιοτήτων. Σκάψαμε στο λόφο 133, δίπλα στον λόφο Καστά. Εκεί βρέθηκε ο οικισμός εποχή Χαλκού και Σιδήρου. Μάλιστα το 1972 άρχισε τις ανασκαφές του. Κόντεψε πολύ το ποτάμι με βάση τα στοιχεία του και βρήκε το μακρό τείχος της πόλης. Αυτό που είχαν κάνει οι Αθηναίοι, έναν περίβολο που έφτανε τα 7,5 χιλιόμετρα. 1.200 μέτρα μεγαλύτερο από τα τείχη των Αθηνών.